Γνώρισα πολλούς νιωράντιδες, ξεχώρισα όμως έναν. Αυτός για μένα αποτελούσε τον πιο πρικισμένο και χαρακτηριστικό τύπο νιωράντε. Μακρινός ξάδερφος του πατέρα μου. Ζούσε στην Κέρκυρα, γιος μιας μεσοαστικής οικογένειας που μεταπολεμικά βγήκε τσαλακωμένη από την περιπέτεια του πολέμου και που την χαρακτήριζε η αδυναμία να συγχρονίσει το ρολόι της στις απαιτήσεις της καινούργιας εποχής. Τον γνώρισα μια ζεστή μέρα του Ιουλίου, όταν ήμουν 17 χρονών. Μου έδειξε αμέσως συμπάθεια και η συμπεριφορά του απέναντί μου είχε κάτι που με εντυπωσίασε και με κέρδισε αμέσως. Όταν τον πρωτοείδα και έμαθε ποιος είμαι, άνοιξε τα χέρια του, που μοιάζανε με μεγάλα κουπιά, και με έκλεισε με θέρμη στην αγκαλιά του. Με έσφιξε με δύναμη και κοιτάζοντάς με τα μεγάλα κατάμαυρα μάτια του που ακτινοβολούσαν, φώναξε. Λεβέντη μου, πόσο χαίρομαι! Πόσο ωραίο πατέρα σου ο μίζερος έφτιαξε τέτοιο γιο σαν και σένα. Θέλω από σήμερα να γίνουμε φίλοι, πραγματικοί φίλοι. Θα τα λέμε όλα και θα τα κάνουμε όλα μαζί. Κι άσε τον κόσμο να βουρλίζεται. Την ανήσυχη μάνα μου, που τα μάτια της δείχνανε πανικό για αυτό το συναπάντημα, είπε: Μη σκιάσε, καρδούλα μου, δεν θα οδηγήσω το γιο σου σε αμαρτωλά μονοπάτια. Όταν έχω καιρό θα τον παίρνω μαζί μου. Θα του δείξω το νησί και τους ανθρώπους του. Θα κάνουμε βόρτες, εκδρομές και θα του ανοίξω τα μάτια για να ξέρει να φυλάεται. Μην κρατάτε τα αγόρια σας στο κότολό σας, τα φουστάνια σας. Αφήστε τα να γίνουν άντρες. Με χτύπησε δυνατά στην πλάτη και μου είπε πως την άλλη μέρα το πρωί θα περάσει να με πάρει για να πάμε στη θάλασσα. Όταν έφυγε, η μάνα μου έμοιαζε σαν να είχε δεχτεί μηνύματα για κάποιο κίνδυνο που ερχόταν και μας ακουμπούσε. Ήταν πανιασμένη όταν μου είπε: Άκουσε, Γιάννη μου, μην τον παίρνεις στα σοβαρά αυτό το θείο σου. Καλός χρυσός είναι, καλή ψυχή, αλλά νιωράντες και επιπόλαιος. Είναι ρέμπελος, παιδί μου, και τρώει τον καιρό του με παρέες και γυναίκες. Είσαι μεγάλος πια και μπορείς να καταλαβαίνεις, αλλά και πολύ μικρός ακόμα για να έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο για παρέα. Ήρθαμε στο νησί για να περάσουμε το καλοκαίρι μας, να κάνουμε τα μπάνια μας και να ξεκουραστούμε. Ο πατέρας σου έμεινε πίσω, στη δουλειά του. Τι να κάνω εγώ τώρα? Αν αρνηθώ στο σωσίπατρο να σε παίρνει μαζί του, θα παρεξηγηθώ από το σόι του πατέρα σου. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν μπορεί να το χωρέσει το κεφάλι μου. Ένας κακομαθημένος 35άρης να κάνει παρέα με ένα παιδαρέλι 17 χρονών. Πρόσεξε, με έναν όρο θα πας μαζί του. Θα μου λες κάθε στιγμή που πηγαίνετε και τι κάνετε. Πρέπει να ξέρω. Δεν θα μου χαλάσει το σπίτι εμένα αυτός ο βουρλισμένος. Της το υποσχέθηκα, έτσι για να την ηρεμήσω. Και όλη μου η σκέψη ήταν δοσμένη στους καινούριους ορίζοντες που θα μου άνοιγε αυτός ο τύπος. Την άλλη μέρα το πρωί έφτασε με το μηχανάκι του φορώντας σαντάλια, ένα σόρτς, ανοιχτό πουκάμισο και ένα τεράστιο καπέλο. Υψηλότατε, ο θείος, ο ξάδερφος του πατέρα σου και δούλος των επιδημιών σου είναι εδώ, αβάντι. Έτσι άρχισε το πιο μαγικό καλοκαίρι της ζωής μου. Αυτός ο άνθρωπος μου αποκάλυψε κάποιες πλευρές της ζωής που αγνοούσα και κάποιες άλλες που λόγω ηλικίας δεν τολμούσα να προσεγγίσω.